Για όποιους μας ακούτε, σήμερα είναι Μεγάλη Παρασκευή. Κάνουμε ένα 40 λεπτό ραδιόφωνο. Κάνουμε δηλαδή 40 λεπτά ραδιοφωνικές κουβέντες από το Red FM, στο web, Instagram. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και το κουβέντες γρήγορες γεμάτες ζωή με τη Σόνια Τιμοθέου μπαίνει στο Instagram ζωντανά. Θα έχουμε πάντα κοντά μας, πάντα με τις καλύτερες ανακυκλώσιμες προτάσεις και σχολιασμούς, τον Δημοσθένη Μιχαήλ, έναν ονομαστό designer στην Κύπρο και στη Λεμεσό. Καλησπέρα, Δημοσθένη μου. Καλησπέρα, τι γίνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ που προσπαθούμε να ανεβάσουμε αυτό το live στο Instagram. Δεν νομίζω να το έχουν κάνει πολύ χωρίς πρόσωπο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε χωρίς πρόσωπο, με σταθερή εικόνα, για να παραπέμπει λιγάκι στο ραδιόφωνο. Είναι εύκολο ή δύσκολο, πώς σου φαίνεται? Είναι εύκολο, είναι ωραία ιδέα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γιατί μαζί πιστεύω ότι θα προτείνουμε και θα πούμε πράγματα τα οποία θα διευκολύνουμε αρκετό κόσμο και εντάξει, τώρα και με τα συμβάντα και όλα αυτά πιστεύω ότι θα είναι happy hours για τον οποιοδήποτε που μας ακούει. Σήμερα λοιπόν είπαμε ότι είναι Παρασκευή, Μεγάλη Παρασκευή. Όσοι μπορεί κάποιοι από εσάς λόγω των δυσκολιών που περνούμε να θυμηθήκαμε να περάσουμε από ένα εκκλησάκι να ανάψαμε ένα κερί. Εντάξει, είναι μια βοήθεια όλο αυτό. Όμως εμείς για να περάσουμε καλά, μπείτε να μας ακούσετε, διότι νομίζω το 40 λεπτό θα είναι πολύ light και θα αρπάξετε πολλές ιδέες, φαντάζομαι. Και αυτές οι ιδέες θα είναι από την κούτρα του Δημοσθένη Μιχαήλ, βεβαίως, του ονομαστού designer. Λοιπόν, σήμερα, Δημοσθένη, μας ετοίμασες πράγματα πολύ νόστιμα από ό,τι έριξα μια ματιά, όχι νόστιμα στη γεύση, στην κυριολεξία. Οι εποχές εδώ πέρα αλλάζουν γρήγορα, γενικώς πλέον σε όλη τη γη. Δεν υπάρχει άνοιξη, υπάρχει κατευθείαν το καλοκαίρι. Σήμερα έχουμε 28 βαθμούς έξω, έχει 32 κοντεύει. Και εσύ βεβαίως πάντα με την ευφυΐα σου μας προτείνεις να φτιάξουμε την ντουλάπα που δεν μου αρέσει ποτέ. Και επίσης μετά αφού μας πεις αυτό, θα αναφέρω και τους άλλους τίτλους για να τους έχουμε σε αναμονή όλους αυτούς που μας ακούνε. Κοίτα, τώρα με τα lockdowns και όλα αυτά, πολλοί κόσμος που, ξέρεις, εκμεταλλεύεται το χαμένο χρόνο του, που δεν μπορεί να πάει κάπου, δεν μπορεί να πάει για έναν καφέ, ένα περπάτημα για γύμναση, ναι, αλλά περαιτέρω για ψυχαγωγία και όλα αυτά δεν το έχουν. Δεν μας αφήνουν. So, πολλοί κόσμος βρίσκει την ευκαιρία να κάνει πράγματα που δεν μπορεί να, που δεν βρίσκει η ώρα μας στην καθημερινότητα του, που κάνει και συνθήκες να τα κάνει. Ένα από αυτά είναι το ξεσκαρτάρισμα ρούχων από την ντουλάπα ή και από την καρταρόπα μας. Για να το πούμε. Όπου πάρα πολλά ρούχα, τα οποία είναι άχρηστα, άχρηστα για μας όσον αφορά δεν τα χρειαζόμαστε, είτε θα τα ξαναφορέσουμε, είτε μας κάνουν λόγω υπερβολικού φαγητού που τρώμε όταν μένουμε σπίτι, βρίσκουμε... Αυτό να μην το συζητήσουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά πράγματι όλο και κάτι σε γλυκό ή σε αλμυρό θα έχουμε δίπλα μας. Βασικά τι βρίσκουμε μπροστά μας τρώμε, τι εννοείς? Εντάξει, με όλα αυτά είναι μια καλή ευκαιρία κάποια από τα κομμάτια να τα δώσουμε, εννοείται, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις ή σε άτομα που τα έχουν ανάγκη, σε φτωχά άτομα, όπου μπορούν να τα εκμεταλλευτούν και τους δίνουμε, να κάνουμε μια προσφορά προς το πρόσωπό τους. Αυτό που μπορούμε να απευθυνθούμε, ας πούμε στην εκκλησία της γειτονιάς μας ή υπάρχουν γραφεία? Γιατί μερικοί δεν ξέρουν. Βέβαια, εγώ βλέπω κάποια κιόσκια που έχουν στήσει, αλλά
αυτά είναι safe ή πρέπει να πας στα γραφεία να δώσεις ρούχα, ας πούμε, ή στην εκκλησία. Νομίζω ότι από όσο, εντάξει, εμείς εδώ στο σπίτι τα δίνουμε στην εκκλησία της ενορίας μας. Και ότι 100% θα τα δώσουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και ανακυκλώσιμοι κάδοι σε διάφορες περιοχές και τοποθεσίες των πόλεων, όπου μπορεί ο καθένας να βάλει ένα σακούλι με τα ρούχα μέσα, ή το άλλο που μπορεί να κάνει σε διάφορους, ας το πούμε, φιλανθρωπικές οργανώσεις, για παράδειγμα Ερυθρός Σταυρός και όλα αυτά, αποδέχονται σίγουρα τα ρούχα για να τα δώσουν σε άπορες οικογένειες και σε άπορα άτομα. Το θέμα μας όμως τώρα, η ντουλάπα, ωραία, πες ότι τα δίνουμε αυτά. Η ντουλάπα πώς φτιάχνεται? Είναι δύσκολο κεφάλαιο αυτό. Κοίτα, να σου... Πώς μπορεί μια γυναίκα ή ένας άντρας να φτιάξει αυτή τη ρημάδα ντουλάπα όταν τρέχει συνέχεια? Κοίτα, όλο αυτό είναι το πάντοτε τα ξεχωρίζουμε τα καθημερινά, τα βραδινά, τα πιο επίσημα και τα πιο, εγώ έτσι τα διαχωρίζω, και τα πιο ρούχα τα οποία κάνω mix and match. Πάντοτε εγώ τα ρούχα μου τα φοράω, θα με δεις, με ένα μαύρο μαντελόνι να το βάλω και σε επίσημο, κάπου επίσημα και στη ρουτίνα μου και στην καθημερινότητα μου και οπουδήποτε. Δεν τα χρησιμοποιώ καθαρά να τα έχω χωριστά, αυτά τα φορώ για καλά και αυτά τα φορώ για πιο casual. Θα έχω λίγο mix and match τα ρούχα. Περισσότερα όμως τα διαχωρίζω χειμερινά όσον αφορά pullover, τρικά και όλα αυτά με χρωματικά, εννοείται. T-shirts και cotton φανελάκια μαζί με κάποια πουκάμισα. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν τα παντελόνια. Τα καλά τα παντελόνια που είναι πιο tailor-made, πιο κατασκευασμένα, καλά υφάσματα και όλα αυτά. Και μετά πάω στα πιο φόρμες, φορμοειδές ας το πούμε, ή καθαρά ρούχα που τα έχω για συγκεκριμένο σκοπό. Γυμναστήριο, στο σπίτι, για δουλειές, για καθάρισμα και όλα αυτά. Γενικώς τα ρούχα μου έτσι τα πολλο, τα διαχωρίζω. Αλλά πάντοτε είναι κρεμαστεράκι, στην εντέλεια, Να ρωτήσω κάτι. Εγώ προσωπικά, εντάξει, όλοι δεν μπορούν να έχουν dressing room, αλλά τελικά είναι καλύτερα να τα έχεις όλα ανοιχτά και να είναι όλα... Εμένα θα μου αρέσει να σου πω καλύτερα η ιδέα, γιατί τρέχω συνέχεια. Τουλάχιστον να είναι όλα κρεμασμένα, μπλούζες, ακόμα και εσώρουχα. Τα προτιμώ να είναι σε μία κρεμάστρα, παρά να είναι σε συρτάρι, γιατί το συρτάρι για μένα είναι παγίδα, να σου πω την αλήθεια. Αμέσως γίνεται, ανακατώνεται, δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό πάντα στη δική μου ντουλάπα. Όταν είναι όμως κρεμασμένο δεν ανακατεύεται τίποτα. Κοίτα, να σου πω, εγώ τα ρούχα μου πάντοτε τα θέλω να είναι κλειστά, όπως και τίποτε, λόγω σκόνης, λόγω εντόμων, λόγω, υπάρχουν 10.000 λόγοι που τα θέλω πάντοτε κλειστά. Όχι αεροστεχνός, ξέρεις, ερμάρι, κανονικότατο. Πάντοτε ρούχα, πιτζάμες, οτιδήποτε ρούχα τα οποία είναι πιο secondary, όμως τα θέλω full να διατηρούνται όσο το δυνατότερο καθαρά και φρέσκα, τα βάζω σε συρτάρι και να είμαι 100% σίγουρος ότι δεν τους αγγίζει ούτε σκόνη. Ωραία. Εμείς θέλουμε να σας θυμίσουμε ότι είμαστε τα 40 λεπτά ραδιοφωνικές κουβέντες από το Red FM web Instagram. Μαζί, εγώ η Σόνια Τιμοθέου, μαζί με τον Δημοσθένη Μιχαήλ. Σήμερα κάνουμε ένα τεστ, ένα δοκιμαστικό και νομίζω ότι θα μας έχετε κάθε εβδομάδα κοντά μας. Για αυτούς που ανοίξανε τώρα τους δέκτες και σερφάρουν μέσα στο Instagram. Θέλω να πούμε όμως το θέμα, κύριε Δημοσθένη, στις προτάσεις. Γιατί η ντουλάπα τελικά θα φτιαχτεί. Όμως, λέμε τώρα,
αφού φτιάξαμε την ντουλάπα μας πολύ ορθά, όπως μας είπατε, πάμε να πετάξουμε τα ρούχα. Γιατί είναι μια άλλη πολύ καλή λύση αυτή. Κάποιες μητέρες τα πετάνε όλα τα ρούχα όταν τα βλέπουν έτσι ανακατεμένα. Όμως, εσύ εδώ μας προτείνεις διάφορα θέματα. Πριν πετάξω τα ρούχα, κοιτάζω με μια ματιά και βλέπω πώς να τα μεταποιώ, πώς να τα χρησιμοποιήσω κάπως αλλιώς. Ναι, μια καλή λύση όταν κάποια ρούχα είναι και λίγο ψιλοκαταστραμμένα ή ξηδαμμένα, ας το πούμε, θα τα εντάξω όλα στο πιο ψιλοκαταστραμμένο. Μπορούμε αυτά τα ρούχα που δεν μπορούμε να τα δώσουμε ή και γενικώς μπορεί να μην θέλουμε να τα δώσουμε, υπάρχουν κακοκαιρίες λόγοι, πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε δημιουργώντας κάτι άλλο. Μία ιδέα είναι όλα τα ρούχα που το ύφασμα τους υπάρχει ελαστικότητα, που υπάρχει λάικρα το λεγόμενο. Τι μπορούμε να το κάνουμε? Μπορούμε απευθείας να πάρουμε τα συγκεκριμένα ρούχα και να τα κόψουμε σε λωρίδες στο μέγεθος που επιθυμούμε και αμέσως μετά με λίγη κλωστή και βελόνι να ενώσουμε τις δύο άκριες, δημιουργώντας κοτσάκια για τα μαλλιά και ωραίες παντάνες. Okay. Είναι ευκολία και πάρα πολύ ωραίο πράγμα, γιατί δεν μπορείς τέλος πάντων μετά. Είναι εύκολο, γενικώς, πώς να σου το πω. Θα σας κάνω μία παρένθεση εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, Δημοσθένη, ότι μετά από τις προτάσεις, επειδή ο Δημοσθένης διατηρεί και στούντιο, θα μπορείτε προσωπικά να του στέλνετε μηνύματα για περαιτέρω εξηγήσεις ή και να βρεθείτε μαζί του, ούτως ώστε να σας βοηθήσει να μπορέσετε να τελειοποιήσετε όλες αυτές τις ιδέες που υπάρχουν. Ακριβώς. Εντάξει, μία ιδέα είναι αυτό, με τα ελαστικά τα ρούχα δημιουργούμε κοτσάκια και παντάνες και τα μαλλιά. Η άλλη ιδέα, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία παλιά καταστραμμένη σχετικά, ας το πούμε, καρέκλα. Αυτό το είχα κάνει και είχε βγει πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Μου αρέσει αυτό και εμένα, ναι, γιατί ασχολούμαι με έπιπλα. Για πες μας. Λοιπόν, ήταν μία τόνενη καρέκλα του παππού μου, η οποία ήταν έτοιμη για καταστροφή και να πεταχτεί, να πάει στο πράσινο σημείο. Και του λέω του πατέρα μου, άστη, και πάντοτε υπήρξα σε μια φάση στη ζωή μου που ήμουν ράχος ηλέκτρης. Είχα μια σακούλα τεράστια με ρούχα όλων από το σπίτι που δεν τα θέλανε και εγώ άρχισα και έκοβα κομματάκια και λωρίδες και με λίγο σιλικόνης άρχισα και έντυνα όλη την καρέκλα εκτός το κάθισμα και βγήκε μια πάρα πολύ ωραία boho style καρέκλα, η οποία ήταν, ξέρεις, βλέποντας τι δημιουργούσες και διάφορες αναμνήσεις, αυτόν τον ρούχο, το ύφασμα. Σωστά. Θέλω να μείνουμε λίγο εκεί, δηλαδή λίγο πιο αναλυτικά, δηλαδή έκοψες τα κομμάτια από κάποια ρούχα και τα έβαλες πάνω στην καρέκλα με κάποιο κόλλημα ή τα έρεψες πρώτα, έγινε ένα ύφασμα. Το glue gun είναι το πιστολάκι της σιλικόνης που λέω. Α, μάλιστα. Το έβαλες πάνω στο έπιπλο, στο ξύλο ή πάνω στο πριν ύφασμα. Βάζουμε πάνω στην επιφάνεια του έπιπλου και αρχίζουμε και το κολλάμε σιγά σιγά με τα προσεκτικά. Τοποθετούμε το ύφασμα πάνω στη κόρα. Α, το έντυσες όλο το έπιπλο δηλαδή. Όλη την καρέκλα, όλη. Α, εξαιρετικό το βρίσκω. Αυτό να μας κάνεις μία ανάρτηση να το δούμε μετά από την ανάρτηση που θα κάνουμε της εκπομπής αυτής. Αν βρω τη φωτογραφία θα την... Δεν πειράζει, ναι, ναι. Εντάξει, ξέρω ότι είναι μακριά, εντάξει, απλά πάντως το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό, πράγματι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί η διαφορά είναι ότι ντύνεις και το έπιπλο. Δεν ντύνεις μόνο τα κομμάτια που είναι του καθίσματος ή οτιδήποτε άλλο. Το καθίσμα δεν το, ας πούμε, εγώ λόγω του ότι έντυσα μία τόνενη καρέκλα, δεν ήθελα καταστρέψω, ήθελα το παλιό να συνυπάρχει με το καινούργιο.
Δεν ήθελα να πω σε μια τεχνική η οποία είναι καθαρά παραδοσιακή τεχνική, παραδοσιακής τέχνης, να έρθω να την ισοπεδώσω. Και αυτό ξέρω ότι είναι ένα έτσι κουνουπάκι που σε τσιμπάω τώρα. Mm-hmm. Το οποίο, εντάξει, θέλω να σέβουμε το παλιό και ό,τι έχει να κάνει με παράδοση. Γι' αυτό... Μπράβο, μπράβο, ναι. Τα έχουμε πει αυτά. Αυτό... Πάμε στην άλλη πρόταση που τη βρίσκω και αυτή ενδιαφέρον. Ρούχα για οικιακή χρήση. Ναι. Τι εννοείς εδώ τώρα, δηλαδή σε αυτό, δεν το αντιλαμβάνομαι. Όχι. Αντιλαμβάνομαι, αλλά θα ήθελα μια αναλυτική σχεδιαστική πρόταση από σένα. Όλα τα παμπακερά, τα μπλουζάκια, είναι το καλύτερο ξεσκονόπανο και στο καθάρισμα γυαλίνων επιφανειών. Δεν αφήνει τίποτα. Κόβουμε απλά με ένα ψαλίδι τα μανίκια και το ποδόκυρο του λαιμού, το round neck, ας το πούμε στα αγγλικά, έτσι ονομάζεται. Και ναι. Το ό,τι απομείνει το χρησιμοποιούμε για ξεσκονόπανο και για καθαρίσμα γυαλίνων επιφανειών. Και πίστεψέ με, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε συνέχεια χωρίς ζωής. Γιατί είναι αυτό μου το έμαθαν η μητέρα μου και πίστεψε με, Σόνια, είναι το ιδανικό ξεσκονόπανο, by far. Το θεωρώ μία από τις πιο ωραίες λύσεις. Δεν φεύγει και η σκόνη, δεν πετάει, γιατί μαζεύει, ναι, πράγματι. Και εμένα η μητέρα μου το έχει πει αυτό. Και για φοιτητές που ξεκινούν δειλά-δειλά να καθαρίζουν τα επιπλάκια τους, που δειλά-δειλά έχουν ξεσκαρτήσει και κάνουν το ταξίδι τους για να σπουδάσουν εκτός της οικογενείας, πραγματικά ό,τι είναι να πετάξει το, κάντε το σπουγγαρόπανο ή ξεσκονόπανο. Είναι πάρα πολύ καλή η αντιμετώπιση και δεν φεύγει η σκόνη να πάει στο άλλο έπιπλο δίπλα. Έχει δίκιο ο Δημοσθένης, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ, σου λέω μετά. Είναι απίστευτο. Και μπορείς να τα πλύνεις στους 60 και δεν σε ενδιαφέρει αχαλάσια, θα λιωθεί λίγο το χρώμα όλα αυτά. Μπράβο, οπότε ναι, κάνεις και την ανακύκλωσή σου, που οι προτάσεις μας είναι πάνω στις προτάσεις της ανακύκλωσης, γιατί όπως είχαμε πει και τις προάλλες, ο πλανήτης Γη αρχίζει και μας βγάζει τα άσπρα του δοντάκια και θα πρέπει να προσέχουμε και θα πρέπει να σεβόμαστε το χώμα που πατάμε, που θα γίνει ξερό σε λίγο. Και εμείς συνεχίζουμε με το κουβέντες γρήγορες πλέον και στο web, στα Red FM και στο Instagram. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας βεβαίως τον αγαπημένο μας Δημοσθένη Μιχαήλ και πάμε στην επόμενη πρόταση, κύριε Δημοσθένη μου. Ζωντανεύω τα παλιά μου ρούχα, πώς? Θα σου έλεγα, πριν πάμε σε αυτή την πρόταση, κάτι το οποίο, εντάξει, μπορούμε να προετοιμαστούμε για το χρόνο το χειμώνα, δημιουργώντας ωραία και unique ριχτάρια και κουβέρτες με οτιδήποτε μάλινο και χειμερινό ρούχο να έχουμε, με τη μέθοδο patchwork. Ναι, μου αρέσει αυτό, το έκανα και εγώ κάποιες φορές. Για πες μας, όμως μου αρέσει, πες μας. Κόβουμε διάφορα σχήματα της αρεσκίας μας, όλα τα μάλινα και όλα τα ρούχα τα οποία είναι χειμερινά, εντάξει, περισσότερο μάλινα. Και αυτό θα βοηθήσει περισσότερο όσα άτομα έχουν μια οικιακή ραπτομηχανή μικρή ραπτομηχανή, όπου μπορούν όλα τα κομμάτια να αρχίσουν να τα ενώνουν αφηρημένα, το ένα δίπλα από το άλλο. Και ό,τι σχήμα σχηματιστεί, το τελικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πίστεψέ με, είναι και πολύ ζεστό. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το προτείνουμε μόνο σε άτομα τα οποία έχουν
και γνωρίζουν ραχομηχανή. Γιατί στο χέρι θα είναι αρκετή δουλειά έως και δεν θα έχει το αποτέλεσμα που πρέπει να έχει. Αυτό όμως το αυτή η πρόταση με τα ρούχα θα μου επιτρέψεις να πω ότι έχει μία μικρή παγίδα. Γιατί μπορεί να φτιάξει ένα εξαιρετικό ρούχο ή ύφασμα ή ταπετσαρία ή ρούχο γενικώς, patchwork, αλλά όταν πας να το πλύνεις να γίνει ενιαίο το χρώμα και να χαλάσει όλο το design που έχεις φτιάξει. Γι' αυτό θα πρέπει νομίζω να πλένονται με κρύο νερό αυτά για να μην χαλάσει ή να πρώτα να πληθούν τα κομμάτια. Να πληθούν για να δεις εσύ που τα φτιάχνεις ποια βγάζουν χρώμα και ποια δεν βγάζουν. Να πληθούν όλα τα κομμάτια ξεχωριστά μετά, και μετά να ραφτούν μεταξύ τους. Γιατί μπορεί να το πλύνεις ένα γυλαίκο, εμένα μου έχει συμβεί αυτό, γι' αυτό το λέω, και το γυλαίκο από πανέμορφο να γίνει πανέμορφο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εντάξει, σε αυτό το σημείο λόγω το ότι τα ρούχα είναι ήδη χρησιμοποιημένα, ήδη κλειμένα πάρα πολλές φορές, δεν θα βγάλουν χρώμα. Όμως υπάρχει η δυνατότητα να ξεχυλώσουν, να χαλάσουν. Γι' αυτό προτείνω σε αυτό το σημείο να πληθούν στο χέρι, όπως είπες και εσύ, με κρύο νερό και ελάχιστη σκορπίματος. Απλά για ένα φρεσκάρισμα. Και λόγω του ότι είναι θα το κάνουμε κουβερλί, δεν θα γίνει κουβέρτα για το κρεβάτι που θα είναι προς χρήση. Θα είναι μια κουβέρτα που θα την έχουμε στο σαλόνι για τις κρύες ημέρες του χειμώνα που θα είμαστε στο τηλεόραση. Θα σκεπαστούμε λιγάκι ή ένα ριχτάρι διακοσμητικό. Δεν είναι απαραίτητα. Mm-hmm. Δεν θα είναι κουβέρτα προς χρήση υπερβολικής χρήσης. Όμως... Ναι, ναι, ή και μία τσάντα, ένα σακίδιο μπορεί να γίνει. Αυτά θα... Είναι και αυτό. Πρόλαβα, δεν πειράζει. Πάντως είναι εξαιρετικές οι ιδέες. Επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος, πάμε στο ζωντανεύω παλιά ρούχα. Και τι εννοούμε, ή στα χαλάκια. Θα σου έλεγα για το κάτι που είναι πολύ πιο ιδιαίτερο, θα σου έλεγα πώς μετατρέπουμε παλιά ή διακοσμούμε παλιά ρούχα τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε. Πολύ basic ρούχα, πάρα πολύ basic ρούχα. Για παράδειγμα, ένα φόρεμα, γυναικείο φόρεμα βαμβακερό, που είναι όλες οι γυναίκες που στην ντουλάπα τους ένα βαμβακερό φόρεμα, ξέρεις, πολύ απλό για την καθημερινότητα, καλοκαιρινό φορεματάκι. Παίρνουμε οποιοδήποτε ρούχο έχουμε με μοτίβο πάνω ή μονόχρωμα και τα κόβουμε σε διάφορα σχήματα και ερχόμαστε και τα ράβουμε στο χέρι και δημιουργούμε πουλιά, μπαλόνια, φρούτα ή κάτι αφηρημένο και βγαίνει ένα, αυτή η μέθοδος ονομάζεται απλικέ και προέρχεται. Mm-hmm. Πολύ ιδιαίτερη και σχετικά εύκολη τεχνική όπου μπορεί να ραφτεί και στο χέρι και με μία ραπτομηχανή. Οπότε ναι, δεν χρειάζεται να έχεις πάντα ραπτομηχανή, γίνονται και στο χέρι πράγματα πολύ εύκολα για να μην πετιέται τίποτα. Ακριβώς, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνδυάσουμε έναν καρόνι ύφασμα μαζί με έναν άλλο μοτίβο και ξέρεις, δημιουργούνται πάρα πολύ ωραία σχέδια και υπάρχουν εκατομμύρια ιδέες μες στο διαδίκτυο που μπορεί οποιοςδήποτε να το να βάλει λίγη φαντασία και γίνεται. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ εύκολο το απλικέ, πάρα πολύ εύκολο. Χαλάκια μπάνιο από ρούχα, που είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι, διότι το μπάνιο όταν μπαίνεις μέσα μετά από κάποιον που έχει κάνει ντους, είναι πισίνα κάτω, όχι μέσα στην ντουζιέρα. Είναι κάτω πισίνα, στο πλακάκι. Εκεί τι κάνουμε, χαλάκια μπάνιο από ρούχα. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, και είναι και πάρα πολύ εύκολο, οφείλω να ομολογήσω. Θέλει λίγη απλά υπομονή. Και αυτό συνιστώ εκτός από ρούχα. Εδώ έρχομαι και
προτείνω κάποια στραμμένα σεντόνια ή φθαρμένα, γιατί τα σεντόνια είναι έναν part στις ντουλάπες μας τα οποία τα χρησιμοποιούμε με καθημερινής βάσεως, που ψιλοκαταστρέφονται με ευκολία, θα το έλεγα. Εγώ κάθε δίμηνο θέλω καινούργια για να καταλάβεις, για το πω, δεν είμαι μέτρο σύγκρισης, αλλά τα παλιά, ναι, τα ψιλοκαταστραμμένα, τα χρησιμοποιώ δημιουργώντας καλάθια για τον μπάνιο. Κόβω μεγάλες λωρίδες, εντάξει, και αρχίζω και βρουλώνω 3-3. Εννοείς θα κάνεις πλεξούδα, έτσι, τα... Το πες, αμέσως ακούμε το μετάδα. Τώρα να είναι στη φάση, τι είναι το πλουλίδο. Ναι, ναι. Όχι, ναι, γιατί... Όχι, είναι ωραίο. Πώς το λένε, την πλεξούδα, πώς το λένε αλλιώς? Βρουλή το λέμε. Ωραία, ωραία, ωραία. Τέλεια. Και μετά αρχίσουμε τις πλεξούδες ανά μήκος και τις ενώνουμε με χοντρή κλωστή, μούλινε ας το πούμε, και αρχίσουμε με ένα βελόνι και δημιουργούμε έναν ωραίο καλάκι. Σε αυτόν το σημείο θα σου έλεγα ότι είναι ιδανικό τα υφάσματα τα οποία μπαμπακερά, τα οποία είναι λίγο απορροφητικά. Και μετά που την κάθε κρίση είναι εύκολο το χαλάκι να το πάρουμε, αν θα το χρησιμοποιήσουμε μια εβδομάδα, μπορούμε να το πάρουμε, να το χρησιμοποιήσουμε για μια εβδομάδα, αν τελειώνουμε τον μπάνιο μας, το κρεμάμε έξω να του δώσει λίγο ήλιος να στεγνώσει, την επόμενη ημέρα και πάει λέγοντας. Και είναι εύκολο. Μάλιστα. Είναι πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ εύκριστο. Πολύ ωραίο, ναι, γιατί βρίσκει ωραία σεντόνια, αλλά και αν τα πλέξεις μαζί, ήδη δημιουργείς διάφορα κύματα μέσα. Ακριβώς. Και μόνο που το φτιάχνεις εσύ προσωπικά, εγώ πιστεύω ότι είναι μια δημιουργία, δηλαδή το χαίρεσαι περισσότερο, όπως και να έχει. Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς θα θέλαμε, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, αυτής της δοκιμαστικής, για όσους έχετε περάσει έτσι πολύ γρήγορα και μας ακούσατε. Εύχομαι να σας άρεσε αυτό το καινούριο style. Είμαστε τα 40 λεπτά ραδιοφωνικές κουβέντες στο Red FM Web Instagram. Το κουβέντες γρήγορες, γεμάτες ζωή. Με μένα τη Σόνια Τιμοθέου που μπαίνει στο Instagram ζωντανά και θα είμαστε πάντα μαζί με τον Δημοσθένη Μιχαήλ. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Δημοσθένη που θα μας δίνει αυτές τις τέλειες προστάσεις. Εγώ από μένα θέλω να σας πω πολύ γρήγορα για να δώσω το μικρόφωνο στο Δημοσθένη να έχετε όμορφες γιορτές. Να ακούτε λίγο την κυβέρνηση, να φορούμε καμιά μάσκα. Κάνετε και το εμβόλιο, γιατί μετά το Πάσχα θα πρέπει να κάνουμε, λέει, το τεστ κάθε 72 ώρες. Σας το λέω ενημερωτικά. Και επίσης, από ό,τι ακούγεται, ότι το τεστ, εάν δεν θέλουν κάποιοι να το κάνουν, μετά θα κλείσουν οι πόρτες και φυσικά θα το πληρώνουμε. Οπότε, πάρτε γραμμή. Και προχωρήστε, γιατί έρχεται και ο εμβολιασμός. Κύριε Δημοσθένη μου. Σόνια μου. Με τη δική μου σειρά να πω ότι και ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα που έχουμε κάνει, για τις εύκριστες και ωραίες ιδέες για το πώς μπορώ να διαμορφώσω το ελεύθερο μου χρόνο στο σπίτι, τώρα με τις καραντίνες και όλα αυτά. Να κοίτω και εγώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, προσεκτικά, stay safe και να κάνουμε και κανένα rapid, να κάνουμε και τα εμβόλια, αυτά είναι ένα μεγάλο θέμα προς συζήτησης που πιστεύω ότι θα ήταν καλά να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να σου πω ότι το σκέφτομαι να πάω να το βάλω πιο γρήγορα για να είναι εύκολο να μπορώ να διακινούμε και να ξυπλώσουμε. Και να αποκτήσουμε και αντισώματα, έτσι. Ακριβώς.
γιατί σκέφτομαι και το καλό όλων μας και το δικό μας. Δεν, δηλαδή το να σκέφτουμε να πράττουμε μόνο εγωιστικά, λίγο έρχεται αντιμέτωπο με το σύνολο. Mm-hmm. Εντάξει, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ θέλω να σας επισημάνω ότι η ζωή είναι σαν ένας τραπεζικός λογαριασμός. Αν δεν καταθέσεις αγάπη και ευτυχία, τότε συμβουλή μου είναι να θυμάστε να καταθέσετε πολύ ευτυχία σε αυτό τον τραπεζικό λογαριασμό των αναμνήσεων, για να έχετε πολλά δώρα στα γυρατιά σας. Να είστε καλά, ευχές και πολύ αγάπη. Αγκαλιές θα έρθουνε, μας υστερήσανε. Δεν πειράζει. Πάντως τα χαμόγελα δίνουν τις καλύτερες αναμνήσεις στα παιδιά και σε εμάς που ήμασταν παιδιά και μεγαλώνουμε. Να περνάτε όμορφα. Δημοσθένη, καλές γιορτές. Επίσης, Σόνια μου. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε.